Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά την Ουκρανία για ένατη συνεχόμενη ημέρα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Το πρώτο βήμα ήταν η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για αντιδημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι δεν καθησυχάστηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους. Σε νέο διάγγελμα προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τώρα στην Ουκρανική επικράτεια οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί μας πολεμούν για τη Ρωσία, για μια ειρηνική ζωή των πολιτών του Ντονμπάς, για την αποναζιστοποίηση και αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, έτσι ώστε κάθε αντιρωσική κίνηση που δημιουργείται επί χρόνια στα δυτικά μας σύνορα να μην μας απειλεί, ούτε με πυρηνικά όπλα, όπως συνέβαινε τώρα τελευταία. Θα αποκαταστήσουμε κάθε σπίτι, κάθε δρόμο, κάθε πόλη. Και λέμε στη Ρωσία, μάθετε τον όρο της πολεμικής αποζημίωσης. Θα μας αποζημιώσετε πλήρως για όλα όσα κάνατε εναντίον του κράτους μας, εναντίον κάθε Ουκρανού. Και δεν θα ξεχάσουμε κανέναν από τους νεκρούς μας. Τα τρία κύματα των κυρώσεων που επιβάλαμε ήδη έχουν επίπτωση στη ρωσική οικονομία και συνεπώς στις πολεμικές προσπάθειες του Πούτιν. Θα αναλάβουμε περαιτέρω δράση αν η κατάσταση στο έδαφος επιδεινωθεί. Θεωρώ ότι έχουμε σημαντική πρόοδο. Για άλλη μια φορά, η Ρωσική Ομοσπονδία καλεί εκείνους που έχουν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση να κάνουν χρήση αυτών των ανθρωπιστικών διαδρόμων, εφόσον οι εχθροπραξίες συνεχιστούν, ή να κάνουν ό,τι μπορούν, ώστε οι εχθροπραξίες να σταματήσουν. Έχουμε μια αλλαγή πραγματικά στο ευρωπαϊκό σκηνικό. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για πρώτη φορά άζουν σύνορα μιας χώρας. Έχουμε την εισβολή, την ομή εισβολή μιας χώρας σε μία άλλη. Και φυσικά όλη η Ευρώπη είναι αναστατωμένη και όλος ο κόσμος παγκόσμια είναι αναστατωμένος, γιατί βλέπουμε κινήσεις που ελπίζαμε να αποφύγουμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη δεν υπήρξε τέτοιο γεγονός. Παραδοχή έτσι και την άποψη όλων μας ότι η καταδίκη της εισβολής από τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι ομόθυμη και όλοι μας πιστεύουμε ότι ειδικά στον 21ο αιώνα δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε τέτοιες ενέργειες. Βεβαίως, όχι ότι λείπουν, όχι ότι λείψαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά η ανθρωπότητα θα έπρεπε να βαδίζει στον δρόμο της ειρήνης, έχοντας τις εμπειρίες των προηγούμενων χρόνων και όχι να πηγαίνουμε σε πολέμους. Όταν κάποια στιγμή θα θέλουμε την αλληλεγγύη των άλλων, πρέπει να είμαστε και τώρα πρόθυμοι να δώσουμε και εμείς τη δική μας αλληλεγγύη στους άλλους. Το ερώτημα είναι προς τα πού αλλάζει αυτό το περιβάλλον και τι μένει τελικά ίδιο. Γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός που σωστά αποδώσατε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και μόνο στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, ότι ο πόλεμος για τον οποίο μιλάμε είναι υπεριαλιστικός και από τις δύο μεριές, με εγκληματικές ευθύνες, και από την πλευρά της καπιταλιστικής Ρωσίας με αυτή την απαράδεκτη εγκληματική πολεμική εισβολή, και από την πλευρά του μεγαλύτερου εγκληματία διαχρονικά όλων των λαών, αυτής της συμμαχίας των δολοφόνων του ΝΑΤΟ με επικεφαλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί όταν ένα κράτος έχει εισβάλει σε κάποιο άλλο κράτος να μην υπάρχει καταδίκη. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι η υποκρισία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Αυτή η επιλεκτική ευαισθησία των δυτικών που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει όλα τα όρια. Βλέπουμε ότι από τη μία έχουν αντιδράσει όλοι σε αυτή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και καλά κάνανε, όπως και εμείς την καταδικάσαμε, αλλά βλέπουμε αυτή την επιλεκτική ευαισθησία να μην τη δείχνουν και σε άλλα κράτη όπως είναι η Κύπρος.